ψάχνει για χιλιάδες οικογένειες που προσπαθούν με κάθε τρόπο να περιορίσουν τις αγορές τους. Για το λόγο αυτό, τα Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Φιλελεύθερος, επεξεργάζονται νομοσχέδιο που σκοπό έχει την μείωση ή και τον μηδενισμό του ΦΠΑ σε κάποια τρόφιμα και σε άλλα είδη πρώτης. Το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται τον δημοσιονομικό αντίκτυπο του μέτρου. Ψάχνει λύσεις η κυβέρνηση για απάμβληση των επιπτώσεων της ακρίβειας στα νοικοκυριά, αφού συνεπία των πληθωριστικών πιέσεων και της αύξησης των δανειστικών επιτοκίων, δύσκολα βγαίνει ο μήνας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Φιλελεύθερος, επεξεργάζονται νομοσχέδιο που σκοπό έχει την μείωση ή και τον μηδενισμό του ΦΠΑ σε κάποια τρόφιμα και σε άλλα είδη πρώτης ανάγκης που βαραίνουν το νοικοκυριό. Στη λίστα που μεταβίβασε το Υπουργείο Ενέργειας στο Υπουργείο Οικονομικών για έγκριση στην κατηγορία προϊόντων που ο φόρος προστιθέμενης αξίας από 5% θα μηδενιστεί, περιλαμβάνεται το γάλα, το ψωμί, τα αυγά και οι παιδικές τροφές. Ενώ στην κατηγορία από 19% ΦΠΑ σε 5% συμπεριλαμβάνονται οι βρεφικές πάνες, οι πάνες ενηλίκων και το χαρτί υγείας. Με βάση την νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή, δεν μπορείς να εφαρμόσεις την ολότητα του αυτού το μέτρο. Έτσι είναι στοχευμένο, συγκεκριμένο για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αλλά κυμαίνεται πάνω σε προϊόντα υψηλής ζήτησης. Ακολούθως, το Υπουργείο Οικονομικών θα εξετάσει τον δημοσιονομικό αντίκτυπο από αυτό το μέτρο για να αποφασίσει αν υπάρχει δυνατότητα υλοποίησής του και σε ποιο βαθμό, βάσει και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρξει μια τελική τοποθέτηση και οι ανάλογες ανακοινώσεις. Όλα τούτα τα θέματα ακριβώς στοχεύουν στην πολιτική της κυβέρνησης για αντιμετώπιση της ακρίβειας. Πάντως, η Κομισιόν έχει ήδη δώσει την έγκριση στα κράτη-μέλη της Ένωσης που έχουν την ευχέρεια να προχωρήσουν σε μειώσεις του ΦΠΑ σε 10 με 15 είδη πρώτης ανάγκης να το πράξουν, έτσι ώστε να διευκολυνθούν τα νοικοκυριά. Κάποιες χώρες ήδη το έχουν εφαρμόσει. Ωστόσο, οι όποιες αλλαγές αποφασιστούν θα πρέπει να λάβουν την έγκριση των Βρυξελών, καθώς ο φόρος προστιθέμενης αξίας αποτελεί έσοδο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα, ο Σύνδεσμος Προστασίας του Καταναλωτή εκφράζει τις επιφυλάξεις του για το εν λόγω μέτρο, αφού δεν θα είναι υποχρεωτικό σε όλα τα σημεία πώλησης προϊόντων, τονίζοντας την ανάγκη επιτήρησης των τιμών για να μην παρουσιαστούν αυξήσεις που θα επισκιάσουν την μείωση. Εάν θα κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση που είναι καλοδεχούμενη, θα πρέπει απαραίτητα να γίνουν και οι κινήσεις ώστε να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος των μειώσεων να καταλήξει εις τους καταναλωτές. Προσθέτοντας πως πρέπει να υπάρξει μια αρμόδια αρχή που να παρακολουθεί αν αυτές οι μειώσεις θα φτάσουν τελικά στους καταναλωτές. Την ίδια ώρα την